Παιδική εκδήλωση του Δήμου Ορεστιάδας στα Δίκαια εν ώψη του Πάσχα. Ποιο ήταν το θέμα της? Χαμηλή ακόμη η κίνηση στην αγορά αμνοερυφείων για το Πασχαλινό τραπέζι. Τι περιμένουν τις επόμενες ημέρες οι κρεοπόλες? Κάλεσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλό μήνα. Μεγάλη Τετάρτη, 1 Μαΐου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ο Δήμος Ορεστιάδας, στο πλαίσιο των δράσεών του, πραγματοποίησε σήμερα παιδική εκδήλωση με τίτλο «Το κυνήγι του Πασχαλινού Αυγού στα Δίκαια». Η εκδήλωση είχε επιτυχία και γέμισε χαρά τα παιδιά που συμμετείχαν στην πρωτότυπη αυτή δράση. Εκδήλωση με τίτλο «Το κυνήγι των Πασχαλινών Αυγών» διοργάνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας και η τοπική κοινότητα δικαίων για τα παιδιά. Η εκδήλωση είχε χρώμα πασχαλινό και σκοπό να διασκεδάσουν τα παιδιά των δικαίων και των γύρω χωριών με παιχνίδι και χειροτεχνία λίγες μέρες πριν το Πάσχα. Το παιχνίδι μας ξεκινάει πρώτα με χειροτεχνίες. Θα μαζευτούν όλα τα παιδάκια μέσα, θα πάρουν το χρώμα που θα έχει το καλαθάκι τους και θα μαζεύουν το χρώμα των αυγών. Και μετά θα βγουν έξω στο γήπεδο, όπου εκεί θα μαζέψουν τα αυγουλάκια. Αυτό θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Καλό μήνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που εδώ η τοπική κοινότητα κάνει τέτοιες ωραίες δράσεις στα Δίκαια και έχει μαζέψει τόσα παιδιά. Που πιστέψτε με, κανείς δεν ήξερε ότι μπορούν να μαζευτούν τόσα παιδιά από τον Τρίγωνο. Συγχαρητήρια λοιπόν. Να σας ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή διασκέδαση. Και να γίνονται πάντα τέτοιες ωραίες δράσεις εδώ. Χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ, στα Δίκαια, με τόσα παιδιά, με τόσο κόσμο. Βοηθάμε όσο μπορούμε τη Σάσα εδώ να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για το χωριό σας και γενικά για την περιοχή. Θα είμαστε δίπλα σου. Σήμερα είναι η χαρά των δικαίων. Όντως, να έχουμε να δούμε τόσα παιδάκια πολύ καιρό. Σε αυτόν τον ωραίο το χώρο, τον οποίο ναι, μεν προσπαθούμε, έχουμε διαμορφώσει πάρα πολύ ωραία το κλειστό γυμναστήριο, όπως και το γυμναστήριο το ανοιχτό, το οποίο υπάρχει το 5x5. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας το ότι βρίσκονται όλα αυτά τα παιδάκια εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και να περνάνε ωραία στην περιοχή μας. Πιστεύω ότι το Τρίγωνο θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς που μένουν να έχουν ένα καλό Πάσχα και να περάσουν και να διασκεδάσουν πάντα τα παιδάκια τους. Η συμμετοχή από παιδιά, ακόμη και από την Ορεστιάδα, ήταν πολύ μεγάλη. Τα παιδιά έψαξαν για τα κρυμμένα πασχαλινά αυγά στο γήπεδο των δικαίων, αφού πρώτα πήραν μέρος σε ποδοσφαιρικό αγώνα με τον Δήμαρχο για τους αντιδημάρχους. Πασχαλινά αυγών και τώρα κάναμε κατασκευές, κάνουμε με πυλό και κάνουμε ζωγραφιές και γράψαμε και στα αυγά μια ευχή και τα κρεμάσαμε όλα εκεί και θα κάνουμε ένα τείχο με ευχές. Για πες μου πιο πολλές λεπτομέρειες για το κυνήγι των κρυμμένων αυγών. Θα μας κρύψουν τα αυγά, εμείς μας φόρτισαν αυτά τα βραχιολάκια που είμαστε ομάδες. Και εμείς τώρα ουσιαστικά θα ψάχνουμε τα καφέ αυγά, θα πάρουμε καλαθάκια, θα τα ψάξουμε και όποιος πάρει τα πιο πολλά νικάει. Αυτό. Παίρνει κάτι? Δεν ξέρω αν παίρνει κάτι. Εγώ ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση με υγεία και αγάπη για όλους τους συγγενείς. Έλα εδώ. Από ποιο χωριό είσαι? Από την Ορεστιάδα. Ήρθες εδώ σήμερα για το παιχνίδι? Ναι. Για πες τι θα κάνεις. Κρύβουν διάφορα αυγά και οι ομάδες που έχουν το συγκεκριμένο χρώμα ψάχνουν γι' αυτό το αυγό. Συγκεκριμένα έχουν κρύψει, θα κρύψουν 2.000 αυγά. Εγώ για τη σημερινή μέρα γενικά νιώθω ωραία, γιατί νιώθω πως γενικά γνωρίζω και άλλα παιδιά εδώ πέρα, επειδή είναι πρώτη μου φορά που έρχομαι. Και γνωρίζω και την ξαδέρφη μου, επειδή έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε, και τις φίλες της. Τι θα κάνετε σήμερα? Σήμερα θα πάμε, όταν τελειώσουμε από εδώ, θα πάμε σπίτι και θα βάψουμε αυγά, μετά θα παίξουμε παιχνίδια και αυτά. Εδώ σήμερα θα ζωγραφίσετε, θα ψάξετε για το κρυμμένο αυγό, το χαμένο αυγό. Θα ψάξουμε.
Θα προσπαθήσουμε δηλαδή και με τις φίλες μας. Εάν δεν βρούμε κανένα, εντάξει, δεν πειράζει. Σου αρέσει αυτή η διοργάνωση? Μου αρέσει, γι' αυτό ήρθα. Κάνουμε μία δράση με όλα τα παιδιά από όλα τα χωριά για το Πάσχα. Κρύβουμε αυγά για να τα βρουν τα παιδιά, το ένα το άλλο. Από ποιο χωριό είσαι? Από εδώ. Από τα Δίκια? Ναι. Σου αρέσουν τα Δίκια? Ναι, ωραία είναι. Σου αρέσει αυτή η δράση? Ναι. Ο Δήμος Ορεστιάτας χάρισε μπάλες για να παίζουν τα παιδιά των Δικαίων και των γύρω χωριών στο μικρό γυμναστήριο του χωριού. Δώσει η Δημαρχία και θα μείνουν εδώ στο γυμναστήριο για να μπορούν να παίζουν τα παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε. Παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, γονείς και πολλά παιδιά. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η τοπική κοινότητα των Δικαίων μαζί με το Δήμο, με το σχολείο, όλοι μαζί. Διοργανώσαμε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Νομίζω ότι τα καταφέρνουμε καλά. Προσέξαμε πάρα πολύ την διοργάνωση να γίνει διασκεδαστική για τα παιδάκια, να μπορούν να το χαρούν και να το θυμούνται πάντα. Με χαμηλούς ρυθμούς κινείται ακόμη η αγορά κρεάτων εν ώψη του Πάσχα στην Ορεστιάδα. Από αύριο αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση για την προετοιμασία του τραπεζιού της Λαμπρής, το οποίο αποτελεί πετροπαράδοτη συνήθεια της ελληνικής οικογένειας. Χαμηλή είναι ακόμα η κίνηση στα κρεοπολία της Ορεστιάδας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αυξηθεί το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την αγορά αμνοερυφείων για το πασχαλινό τραπέζι. Μέχρι τώρα είναι πεσμένη. Πιστεύουμε ότι θα κινηθεί η αγορά μετά από κάνα δύο μέρες. Δυστυχώς αργήσαν οι κύριοι που μας εξουσιάζουν να βάλουν τα υπόλοιπα λεφτά στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες και πιστεύω ότι τελευταίες μέρες θα κινηθεί η αγορά και αν έχουμε εμπορεύματα αρκετά θα το παλέψουμε. Η τιμή είναι πιο αυξημένη και πιστεύω ότι θα αυξηθεί και άλλο, παιδιά. Και ο λόγος αυτός είναι που δεν δόθηκαν κανονικά οι ΚΑΠ, δεν δόθηκαν οι συνδεδεμένες. Η περιοχή μας είναι αγροτική και κτηνοτροφική. Τη στιγμή που δεινοπαθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, δεν μπορεί να προοδεύσει ο τόπος μας. Η τιμή του αρνιού και του κατσικιού επηρεάζεται πολύ από τις τιμές του σούπερ μάρκετ, τόνισε ο κύριος Μπαρμπούδης. Την αγορά τη διαμορφώνει σε ένα επίπεδο που κατηγορούνται οι μικροί επαγγελματίες, αλλά οι μεγάλοι, μην ξεχνάμε ότι δουλεύουν 3.000 ήδη. Ένα κρεοπολείο στέκεται μόνο με τα κρέατα. Πέρα από το ότι οι μεγάλοι κάνουν την οθεία, οι μικροί δουλεύουν με αγορές από τον τόπο τους και από τα χωριά τους και δεν είναι ικανοί όχι οθεία να κάνουν, ούτε τιμές να επιβάλλουν. Παραγγελίες έχουμε, παιδιά, αλλά λιγοστεύουν συνέχεια. Είναι δύσκολο για την κάθε οικογένεια να διαθέσει 200 ευρώ μόνο για το αμνοερήφιο. Γιατί χρειάζονται και τα άλλα τα απαραίτητα. Τα δωράκια στα παιδιά, στα βαφτιστήρια, ακόμη και στους μεγάλους να πάρουμε κάτι που μας μεγάλωσαν. Ευχόμαστε σε όλους τους συντοπίτες μας και σε όλους τους Έλληνες καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα για να μπορεί να ζήσει ο Έλληνας πιο ευχάριστα με όνειρα, που δυστυχώς κοντεύουμε να ξεχάσουμε και τα όνειρα πλέον. Εν ώψη των εορταστικών ημερών του Πάσχα και σε κλίμα συνεργασίας, ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους δημότες να εναποθέτουν τα απορρίμματά τους εντός των κάδων και όχι επάνω στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο. Να μην τοποθετούν ογκώδη αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους ή σε κάδους συλλογής απορριμμάτων. Να γίνει χρήση των εξωτερικών κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί έξω από όλα τα νεκροταφεία. Έτσι θα διασφαλίσουμε ότι η πόλη και τα χωριά μας θα παραμείνουν καθαρά όπως όλοι θέλουμε. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου. Καλό υπόλοιπο μεγάλης εβδομάδας και καλή Ανάσταση. Να αλλάξουμε θέμα. Η ΔΑΟΧ διατηρεί μητρό ζωοτροφών στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι όσοι παράγουν, χρησιμοποιούν, διακινούν και εμπορεύονται ζωοτροφές. Ανάλογα με την κατηγορία συστατικών κινδύνου, οι εμπλεκόμενοι δέχονται ελέγχους από τους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών. Για εισαγωγές ζωοτροφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στη χώρα μας, η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή. Εισαγωγές ζωοτροφών από τρίτες χώρες δεν μπορούν να εισάγουν οι κτηνοτρόφοι επίσημα. Θα πρέπει τα προϊόντα να έχουν ανάλογη σήμανση εγκεκριμένη από το Ελληνικό Υπουργείο. Η νομοθεσία είναι αυστηρή όσον αφορά την εισαγωγή ζωοτροφών αλλά και τη διάθεση στη χώρα μας, γιατί τα στοιχεία σύμφωνα με τη διατροφική αλυσίδα
φτάνουν και στον άνθρωπο. Όσοι διακινούν ή εμπορεύονται ή παράγουν ζωοτροφές, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Ζωοτροφών, τονίζει η Λαμπρινή Λιμπερούδη, προϊσταμένη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ορεστιάδας. Αρχικά, όποιος ασχολείται με την κτηνοτροφία ή ό,τι έχει σχέση με την κτηνοτροφία, δηλαδή με τις ζωοτροφές, ή κτηνοτρόφος θα είσαι, θα κάνεις με ζωοτροφές. Αυτά είναι τα δύο περιφερειακά της κτηνοτροφίας. Πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος. Όποιος δηλαδή χρησιμοποιεί ζωοτροφές, διακινεί ή εμπορεύεται, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρό των Ζωοτροφών, το οποίο το διατηρεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του κάθε νομού. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή πρέπει να είναι γραμμένος σε ένα μητρό όποιος φτιάχνει ζωοτροφές, όποιος διακινεί ή όποιος χρησιμοποιεί. Εντάξει. Αυτοί τώρα, οι ζωοτροφάδες όλοι, σε εισαγωγικά, διακρίνονται και γράφονται σε αυτό το μητρό ανάλογα με το τι είδους ζωοτροφές χρησιμοποιούν, διακινούν ή παράγουν. Αν είναι απλές ζωοτροφές πρώτες ύλες, είναι χαμηλού κινδύνου. Αν είναι μεταφορής ζωοτροφών ή ενδιάμεση, είναι μεσαίου κινδύνου. Και αν οι ζωοτροφές που χρησιμοποιούν, διακινούν, παράγουν ή εμπορεύονται περιέχουν και πρόσθετα, άλλα ζωικά προϊόντα ή άλλα πρόσθετα ζωοτροφών, αυτή είναι υψηλού κινδύνου και όλοι αυτοί υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους από τους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών, οι οποίοι ανήκουν σε εμάς, στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, και στη ΔΑΟΚ. Δηλαδή, ο έλεγχος των ζωοτροφών εμπίπτει σε συναρμοδιότητα της Περιφερειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής και του Υπουργείου που είμαστε εμείς οι εκπρόσωποι. Όσον αφορά αυτό που μου με ρωτήσατε για το να φέρνουν ζωοτροφές απ' έξω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει ό,τι ισχύει και στην Ελλάδα, είναι δηλαδή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όπως είναι και στην Ελλάδα, με τη διαφορά ότι όποιος θέλει να εισάγει, να φέρει ζωοτροφή, πρέπει να το δηλώσει στη ΔΑΟΚ υποχρεωμένος. Και ο κτηνοτρόφος που είτε παράγει απλή ζωοτροφή, θέλει να φέρει μια ζωοτροφή απ' έξω για την κατανάλωση της δικής του επιχείρησης, πρέπει να το δηλώσει στη ΔΑΟΚ. Μητρό Ζωοτροφών διατηρεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και όποιος ενδιαφέρεται να εισάγει ή να χρησιμοποιήσει ζωοτροφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη χώρα μας θα πρέπει να το δηλώσει στην Διεύθυνση Γεωργίας. Εννοείται σε παρένθεση ότι και οι ζωοτροφές εμπίπτουν στην νομοθεσία που πρέπει να έχουν όλες τις σημάσεις στις συσκευασίες τους για να μην υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή. Και από τρίτη χώρα δεν μπορούν να φέρνουν ζωοτροφές αν δεν πάρουν τις αντίστοιχες εγκρίσεις από το Υπουργείο. Το θέμα είναι με τις ζωοτροφές, επειδή έχει άμεση σχέση με την υγεία του καταναλωτή και του ανθρώπου, επειδή οι ζωοτροφές περνάνε μέσω της τροφικής αλυσίδας στον άνθρωπο, είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία. Με ένα κοινωνικό μήνυμα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί τον κόσμο να ενημερωθεί και να εξοικειωθεί με τις πρώτες βοήθειες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν σχετικά σεμινάρια που υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινότητά μας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρωτοπόρος στην εκμάθηση πρώτων βοηθειών στην Ελλάδα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια στοχεύοντας την ενημέρωση του κόσμου για τη σημασία της σωστής παροχής πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και στην καθημερινότητα, εκεί όπου η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση κάποιου που γνωρίζει πρώτες βοήθειες μπορεί να αποτρέψει μια αναπηρία ή ακόμα και να σώσει μια ζωή. Ο Δήμος Ορεστιάδας, στο πλαίσιο των δράσεών του, διοργανώνει παραδοσιακό γλέντι με γκάιντες
την Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου 2024 στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Πενταλόφου. Πρόκειται για μια πασχαλινή εκδήλωση που αποτελεί θεσμό ετών για τον τόπο μας και βασίζεται στην ανάδειξη του πατροπαράδοτου μουσικού μας οργάνου, την Γκάιντα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τον Ορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταλόφου. Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης ψάλεται στις εκκλησίες ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης. Στην υμνολογία κυριαρχούν τα γεγονότα της νύψεως των ποδιών των Αποστόλων υπό του Κυρίου, του μυστικού δείπνου της προσευχής του Κυρίου προς τον Πατέρα του στη Γεστημανή πριν από την σύλληψή του και της προδοσίας του Κυρίου από τον Ιούδα. Το βασικό τροπάριο της ημέρας, ότε η ένδοξη μαθηταία αποδίδεται στο Ρωμανό το Μελωδό. Την Μεγάλη Τετάρτη η Εκκλησία θυμάται το γεγονός της αλήψεως του Κυρίου με μύρο από μια αμαρτωλή γυναίκα. Νωρίς το απόγευμα ψάλλεται η ακολουθία του Ευχελαίου. Ο ιερέας χρήει τους πιστούς με αγιασμένο λάδι που είναι η απτή απόδειξη της χάρητος του Θεού προκειμένου να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Κατά την Εκκλησία μας το Ευχέλαιο δεν αντικαθιστά το μυστήριο της εξομολόγησης και της μετάνοιας, τα προϋποθέτει, με το οποίο και μόνο επέρχεται η πλήρης και ριζική εξάλληψη των αμαρτιών. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον. Μεγάλη Τετάρτη, η ελευθερία της ταπείνωσης. Ο Ιησούς Χριστός πριν το μυστικό δείπνο ζώστηκε το λέντιον και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Ο δρόμος που οδηγεί στην κοινωνία με τον Θεό περνά μέσα από την πύλη της ταπείνωσης. Ο άνθρωπος καλείται να πάψει να εγκλωβίζεται στην έστω και ενάρετη ατομικότητά του και να ανοιχτεί στον άλλον, να αγωνιστεί, να νικήσει τις ατομικές αντιστάσεις του, τα ατομικά του θελήματα και τις αυτονομημένες ορμές του για να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις της προσωπικής ζωής και όχι της φυσικής επιβίωσης, για να υπάρχει όντως αγαπώντας και αγαπόμενος.